Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, την ανάπαυλα του καλοκαιριού, όλα σιγά σιγά ξεκινούν στην συνηθισμένη τους πορεία. Από σήμερα λοιπόν θα τα λέμε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα σας παρουσιάζουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και εξακολουθεί αυτό το καλοκαίρι να είναι κυρίαρχο θέμα το θέμα των πυρκαγιών. Οι καταστροφές που είχαμε σε όλη τη χώρα από τις πυρκαγιές είναι τεράστιες και δυστυχώς έχουμε σχεδόν 10 μέρες, ίσως και περισσότερο, που η φωτιά στον Έβρο εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Το θέμα θα συζητηθεί και στην Εθνική Αντιπροσωπεία στο τέλος της εβδομάδας. Βέβαια, βασικό ορόσημο της επόμενης περίοδου, η οποία ξεκινά αυτές τις μέρες για όλους, είναι η εκλογική αναμέτρηση της 8ης Οκτωβρίου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως κάθε μέρα και σήμερα θα δούμε όλα μας τα θέματα αναλυτικά. Μένεται για 10η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά σε Έβρο και Ροδόπη που έχει προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες και ανυπολόγιστες καταστροφές σε οικολογικό πλούτο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας δίνουν μάχη με τις φλόγες στο δυτικό κομμάτι της πυρκαγιάς, που εκτείνεται από το δάσος της Δαδιάς μέχρι τις περιοχές Κοτρονιά και Καστερά, ενώ ανησυχία προκολεί και ενδεχόμενη αλλαγή του ανέμου από σήμερα το βράδυ. Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορύδη μετέβη σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Το κλιμάκιο απαρτίζουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης και Σταύρος Κελέτσης αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Το πρωί στο κτίριο του Νομαρχείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο κ. Βορύδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ιστορικών κ. Λιβάνιος, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, η Δήμαρχη του Νομού Εύρου, ο Δήμαρχος Σαπών Κώστας Χαριτόπουλος, ο Δήμαρχος Νέστου του Νομού Ξάνθης Σάββας Μιχαηλίδης και ο Περιφερειαρχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος. Παράλληλα, στις αίθουσες του Νομαρχείου ο κ. Τριαντόπουλος είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νομό, με επιμελητηριακούς φορείς για θέματα αποζημιώσεων των επιχειρήσεων, καθώς και με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης Νίκο Γαλατούμο. Αντίστοιχα, επαφές και συναντήσεις είχαν με εκπροσώπους φορέων και αρχών και οι άλλοι υπουργοί. Η φωτιά πάντως συνεχίζεται για 10η ημέρα στον Έβρο. Το κύριο μέτωπο είναι αυτό στην Κοτρονιά, μια περιοχή προς την Δαδιά. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος έτσι ώστε να ανακοπεί η πυρκαγιά και να μην περάσει προς τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Το θετικό είναι ότι η φορά των ανέμων δεν έχει αλλάξει, αλλά η ισχύς παραμένει στα 5 μποφόρ. Το απόγευμα αναμένονται ενισχύσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων με αέρια μέσα από τη Γαλλία και την Ισπανία. Την Πέμπτη, πάντως, θα διεξαχθεί η πρώη ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή με θέμα τις πυρκαγιές, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη σκέψη στο Μαξίμου, επισκέψεις σε πυρόπληκτες περιοχές και Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή συνθέτουν το σκηνικό όλη αυτή την εβδομάδα για την κυβέρνηση. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα και περισσότερα. Mm-hmm. Κυρίως στο επίπεδο της πρόληψης. Και όταν έχεις ένα τέτοιο σημαντικό αριθμό, θα δούμε την τελική καταγραφή εκτάσεων που χάθηκαν, προφανώς δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση και να έχουμε παραπάνω προσωπικό. Έχει κάνει και έχουμε παραπάνω προσωπικό και παραπάνω πυροσβέστες. Έχουμε φτάσει 16.500. Χρειάζονται περισσότεροι. Η απάντηση είναι στο πρόβλημα. Πάντοτε χρειάζονται. Έχουμε περισσότερα μέσα, έχουμε 50% παραπάνω. Πάνω ενέργεια μέσα σε 4 χρόνια. Χρειαζόμαστε κι άλλα. Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε στον κεντρικό δρόμο της Αγιάλου. Πεζός επιχείρησε να περάσει απέναντι και διαμελίστηκε κυριολεκτικά από ένα φορτηγάκι. Είναι πολλά τα τροχαία που σημειώνονται στον κεντρικό δρόμο της Αγιάλου. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην Αγιάλου μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε με θύμα έναν πεζό. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, συγκεκριμένα, βιτιοφόρο φορτηγό που κινούνταν με κατεύθυνση προς Βόλο στην είσοδο της Αγιάλου, παρέσυρε τον άνδρα που εκείνη την ώρα επιχειρούσε να περάσει τα φανάρια. Δυστυχώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του. Στο σημείο πάντως επικράτησε πανικός, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και οχήματα της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα, ο οποίος ήταν από την περιοχή της Βορείου Υπήρου, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος ασχολούνταν με εργασίες σε χωράφια στην Αγιάλου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν επιπλέον γνωστά, το φορτηγό μετέφερε γάλα. Η ισορρός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ προ ανάκριση διενεργεί το τμήμα της τροχέας Βόλου. Τέσσερις νέες διώξεις επιβλήθηκαν σε διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ για την τραγωδία των Ντεμπών. Στα δικαστήρια της Λάρισα σήμερα βρέθηκε και ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος εκπροσωπεί 20 οικογένειες θυμάτων. Στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο δικηγόρος 20 οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών Αλέξης Κούγιας, ο οποίος τόνισε πως είμαστε σήμερα για να συμπαρασταθούμε στο έργο των ακριτών ζητώντας δικαίωση. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εδώ είμαστε για να συμπαρασταθούμε στο έργο του εφέτου ανακριτού. Η συνεργάτης μου, κυρία Χριστονάτσου, που παρακολουθεί κάθε μέρα την ακριτική διαδικασία εδώ στη Λάρισα, με ενημερώνει ότι εργάζεται αόκνος ο κύριος ανακριτής. Έκανα μικρό διάλειμμα για διακοπές.
Όμως υπήρξαν αντιρρήσεις από τους εντολείς μου, τους συγγενείς δηλαδή των θυμάτων, για τη δικονομική μεταχείριση κάποιων εκ των πρωταγωνιστών, των αρνητικών πρωταγωνιστών του δράματος, που ήταν κάποια διοικητικά στελέχη της Τρένοσε, οι οποίοι ήταν και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή αυτών των αυτούργων, των πράξεων αυτών που ασυνείδητα με τις παραλήψεις τους οδήγησαν στο θάνατο 57 ανθρώπους. Και ορισμένοι άλλοι αυτή τη στιγμή είναι κατάκητοι και θα είναι σε όλη τη ζωή ανάπηροι με πολλά προβλήματα, οδηγώντας και σε δυστυχία ακόμη μεγαλύτερη και τους συγγενείς τους. Ο κ. Σκούγιας τόνισε ακόμη πως περιμένει από τον κ. Ανακριτή πως η έρευνα θα φτάσει όσο ψηλά γίνεται, ακόμη και αν αυτός είναι πρωθυπουργός. Περιμένουμε και από τον κ. Εφέτη Ανακριτή να διαβεβαιώσει τους συγγενείς των θυμάτων ότι η έρευνα θα φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Αν είναι δυνατόν, θα το πω έτσι σχηματικά, χωρίς να έχω κάποιο στοιχείο, εάν φταίει ακόμη και ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να κληθεί να απολογηθεί και ο πρωθυπουργός. Αν φταίει ο Υπουργός, να κληθεί να απολογηθεί και ο Υπουργός. Και δεν μιλάμε μόνο για τα στελέχη της παρούσης κυβερνήσεως και της προηγουμένης κυβερνήσεως, αλλά μιλάμε για κυβερνήσεις που φτάνουν μέχρι τότε που παραγράφονται τα αδικήματα. Τα αδικήματα είναι κακουργήματα. Το αδίκημα της διαταράξεως ασφαλείας συγκοινωνιών έχει εφαρμοστεί στην πράξη μόνο και έχει απομαρθεί η δικαιοσύνη για την παλιά γνωστή υπόθεση, το Ντεμπόν, αν θυμάστε, με τα παιδιά που χάσαν τη ζωή τους από το χωριό της Μαθίας. Αλλά έχει δοκιμαστεί και σε άλλες πλέον υποθέσεις και νομολογιακά έχει περιγραφεί. Άρα λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση εμείς θέλουμε να διαβεβαιωθούμε από τον κύριο Ανακριτή ότι οι ψυχές των παιδιών αυτών και των μεγαλύτερων που χάσαν τη ζωή τους θα ηρεμήσουν. Συγγενείς ζητούν δικαίωση, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει και τρισάγιο στη μνήμη των δικών τους ανθρώπων. Μόλις χθες συμπληρώθηκαν 6 μήνες από το τραγικό αυτό συμβάν και πήγαμε όλοι συγγενείς και φίλοι, εγώ με τη σύζυγό μου, στον τόπο του δυστυχήματος και κάναμε ένα τρισάγιο χθες. Σήμερα είμαστε εδώ με τους δικηγόρους μας να μας ενημερώσει ο κύριος Ανακριτής σχετικά με την πορεία του ανακριτικού έργου. Όμως εγώ θα ήθελα να πω δημόσια ένα quiz για δυνατούς λίτες. Σκέφτομαι και λέω, για τον Άλκη τον Καμπανό, για έναν φόνο, είναι σήμερα στη φυλακή 12 παιδιά, 12 άτομα. Για τον φόνο του Μιχάλη, τις προάλλες, κρατούνται 105 παιδιά. Για τους 57 που έφυγαν άνανδρα και άδοξα, πόσοι? Ο κ. Σκουγιάς αναφέρθηκε και στη μηνιαία έκρηξη στα μαξοστοιχεία του ΟΣΕ. Από την πρώτη στιγμή θυμάστε ότι είχα τονίσει ότι αυτό που είδα λόγω της εμπειρίας μου, ειδικά αυτή η έκρηξη και αυτή η φωτιά η περίεργη με το ύψος της, δεν δικαιολογείται από τις συνθήκες του ατυχήματος. Από αυτήν την πυρκαγιά χάθηκαν οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που χάθηκαν στην υπόθεση αυτή. Η εξέλιξη με δικαίωση. Εκεί βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα για αυτούς που φόρτωσαν το εμπορικό τρένο με αυτό το υλικό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και εγώ είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Ανακριτής θα κάνει το καθήκον του. Να σημειωθεί πως νέες ποινικές διώξεις αναμένονται να ασκηθούν αυτή την εβδομάδα, ίσως και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί το δυστύχημα των Ντεμπών, ο εφέτης Ανακριτής. Ο Ανακριτής μελετά εδώ για καιρό το υλικό που έχει στα χέρια του και πρόκειται για να προσχωρήσει σε νέες ποινικές διώξεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμεταρχικά να ασκηθούν σε βάρος διοικητικών στελεχών του ΟΣΕ. Στη Λάρισα τώρα, ένας 63χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό, καθώς έπεσε από τον τρίτο όροφο όταν προσπάθησε να κάνει παρατήρηση για ηχορύπανση. Στη χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισα νοσηλεύεται ο 63χρονος που χθες αργά το βράδυ της Κυριακής, μετά από καυγά με γείτονες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του τρίτου όροφου πολυκατοικίας. Κατά πληροφορίες, είναι πολυτραυματίας με κατάγματα σε αυχένα και πλευρά. Βρίσκεται σε διαρκή παρακολούθηση, ωστόσο έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Μου είπαν ότι έσκυψε ο άνθρωπος να φωνάξει, γιατί κάναν φασαρία από κάτω, είχαν κάτι, ένα πάρτι, ένα γλέντι. Και στην προσπάθειά του να τους φωνάξει, έγειρε και έπεσε. Απάνω στο αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη. Είχαν γλέντι και χάρη. Είχαν γλέντι μάλλον, ναι. Και ήταν πολύ καλοί άνθρωποι όλοι. Και τραυματίστηκε σοβαρά τώρα ο άνθρωπος.
Σίγουρα, έτσι όπως μου είπε η κόρη μου, έπεσε με το κεφάλι. Και εδώ πέρα όλοι οι κάτοικοι εδώ ανησύχησαν το βράδυ, έτσι, στο πόδι το ναι, λίγο που έγιναν. Ναι, και εγώ χθες το βράδυ ήταν να έρθω. Μόλις μου είπε η κόρη μου έτσι, έτσι αυτό το πρωί, δεν μπορώ. Υπενθυμίζεται πως ο άντρας πέφτοντας από τον μπαλκόνι του διαμερίσματός του, όπου διαμένει με τη σύζυγό του, προσγειώθηκε σε οροφή σταθμημένο στο κινή του. Στο σημείο έσπευσε κάβαλα και ομάδες εσδίας. Εχθές γύρω στις 12 και 4 περίπου, δεχθήκαμε μία κλήση για έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν στην οροφή ενός αυτοκινήτου, πτώση δηλαδή, από όροφο οικοδομής. Αμέσως έσπευσε η κινητή ομάδα, η κινητή μονάδα, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι που βρισκόταν στο σημείο μαζί με την ομάδα βίας που βρισκόταν και αυτή στο σημείο να επιχειρήσουν και να γίνει ο απεγκλωβισμός του άνδρα που ήταν πεσμένος επάνω στο αυτοκίνητο. Έγινε η κινητοποίηση από τους συναδέλφους με όλα τα μέσα, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με τη δέουσα σημασία και προσοχή. Ειδοποιήθηκε η αναζωογόνηση του νοσοκομείου. Ήταν εν τη ζωή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μίλαγε τους διασώστες. Υπήρχε όμως μια συγκινητική κατάσταση. Τους έλεγε πού βρίσκομαι, πού πάμε, τι ακριβώς γίνεται, γιατί με πάτε σε αυτό το μέρος και τέτοια πράγματα, τα οποία προφανώς ήταν λόγω της πτώσης και του σοκ που βρισκόταν ο ίδιος. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με παρτηρίες δεν είχε προηγηθεί κάποιο άλλο περιστατικό ένταση μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας παρά με το χθεσινό επεισόδιο. Στην αναζήτηση του δράστη που μέσα στο Σαββατοκύριακο φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει άλογο το οποίο βρισκόταν σε κτήμα στην περιοχή των Κάτω Λεχωνίων, βρίσκονται οι αρχές. Αποκλειστικά στην κάμερα του Άστρα μίλησε ο επιχειρηματίας που προχώρησε στην καταγγελία περιγράφοντας τα όσα αντίκρισε. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία για απόπειρα κακοποίηση ζώου ήρθε από το πύλιο με πρωταγωνιστή ένα άλογο που παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού, όπως λέγεται, από έναν αλλοδαπό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας επιχειρηματίας προέβησε επώνυμη καταγγελία στην αστυνομία για την απόπειρα βιασμού μιας ηλικής φοράδας, η οποία ήταν υπό την ιδιοκτησία του στην περιοχή των Κάτω Λεχωνίων. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, πριν από περίπου 24 ώρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή, ένας αλλοδαπός, πιθανότητα εργάτη σε χωράφια της περιοχής του κεντρικού πυλίου, μετέβη στο κτήμα του και όπως περιέγραψε, το έριξε κάτω το άλογο, του έδεσε τα μπρος με τα πίσω πόδια παστούρωμα και άρχισε τις περιπτύξεις. Ο επιχειρηματίας συγκεκριμένα είναι ο κύριος Καραγιοφίλης, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Άστρα αποκλειστικά για τα όσα έχουν καταγγελθεί. Τα άλογα αυτά τα φιλοξενώ στο δικό μου το κτήμα, επειδή είναι αρκετά μεγάλο δίπλα στη θάλασσα, είναι 5 στρέμματα. Και τρώνε τα χόρτα και μου καθαρίζουν τα χόρτα από το, και τον καζόνι. Αφού τέλειωσαν, φάγανε όλα τα χόρτα, τα μετέφερε ο άνθρωπος στο διπλανό κτήμα που είναι, που δεν είναι περιφραγμένο. Και γυρίζει με τη σύζυγό του για να τα ποτίσει και βλέπει το ένα το άλογο που, για να πω και να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι ζυγίζει μισό τόνο και 550 κιλά. Το είχαν ρίξει κάτω, το είχαν κάνει αυτό το δέσιμο, το παστούρωμα, πώς το λένε, δεν ξέρω, που δένουν μπρος και πίσω πόδι μαζί για να μην κουνηθούν, για να το ακινητοποιήσει, και είχε ξεκινήσει, είχε προβεί στην πράξη. Με το που είδε το ίδιο άνθρωπος μέχρι να διασχίσει αυτή την απόσταση των 50 μέτρων, έφυγε αυτός, κρύφτηκε εκεί στα δέντρα, στα βάτα, αλλά πρέπει να ήταν και άλλο άτομο, γιατί 550 κιλά μισό τόνο άλογο δεν γονατίζει εύκολα. Αυτό είναι ένα κύκλωμα και φοβάμαι ειλικρινά για την περιοχή μας, γιατί είναι και οικογένειες, είναι γυναίκες μόνες τους, είναι παιδάκια, αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο, μεταξύ τους άλλωστε προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Μάθαμε τι είναι αυτό το μηχανάκι που παρατήσανε. Και τώρα από εδώ και πέρα η επόμενη κίνησή μου είναι, θα πάω στην αστυνομία να κάνω καταγγελία και ό,τι γίνει τουλάχιστον να ξεβρωμίζει η περιοχή μας εκεί πέρα. Γενικά είναι μια ήσυχη περιοχή η περιοχή μας εκεί, δεν έχουν ακουστεί προβλήματα, δεν έχουν διαπιστωθεί μάλλον προβλήματα, δεν έχει ακουστεί κάτι, ήρεμη περιοχή, αλλά να που του καπρό, πάντα συμβαίνει, κάτι γίνεται και ξεκινάει η κατάσταση. Απλά θέλω να προφυλάξω και τους γείτονες εκεί πέρα και όλο τον κόσμο. Σύμφωνα πάντως με τα όσα γίνονται γνωστά, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη.
Φαίνεται απίστευτο, αλλά την ώρα που έχει γίνει καταγγελία δεν μπορείς να το προσπεράσεις, όπως και να το κάνουμε. 8 Οκτωβρίου έχουμε εκλογική διαδικασία. Εκλογική διαδικασία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλεσμένος μας ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του σημερινού περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού, ο κύριος Ανδρέας Δογκάκης, ο οποίος είναι μαζί μας, γνωστός της εκπομπής εξάλλου. Καλησπέρα κύριε Δογκάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, δεν καλέσετε. Είστε τοπογράφος. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα. Μηχανικός. Τοπογράφος. Μηχανικός και περιβαλλοντολόγος. Αλλά ναι, έχετε σπουδάσει και άλλα πράγματα. Για πείτε μας. Έχω σπουδάσει, είμαι και περιβαλλοντολόγος. Έχω κάνει μεταπτυχιακά. Έχω στη γεωπληροφορική ειδικότητα. Έχω ιδίως σε περιβάλλον. Έχω κάνει πάρα πολλά ειδικά θέματα. Έχουμε πολύ εξοπλισμό από μετρήσεις ήχων, θορύβου, μόλυνσης του περιβάλλοντος. Έχουμε διάφορα είδη, όπως και επαγγελματικές βάρκες, το οποίο κάνουμε ακτομηχανικές μελέτες, και νομίζω στη στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία είμαι ο μοναδικός, όχι στα λιμενικά, στις ακτομηχανικές μελέτες. Τέλος πάντων, είναι, είναι η ακτομηχανική μελέτη? Η ακτομηχανική μελέτη είναι μια μελέτη που γίνεται πολύ πριν ή ταυτόχρονα όταν σχεδιάζεται ένα λιμάνι, έτσι ώστε να μην χαλάσει σε κάποια χιλιόμετρα η παραλία από την κατασκευή του έργου. Θα μπορούσε, υπάρχουν κάποια παράδειγμα, τη δεκαετία του 80-90 που κατασκευάστηκε το λιμάνι του Αγίου Γιάννη, ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα, το ζήσατε ότι χάλασε σιγά σιγά η παραλία προς το νότιο μέρος του Αγίου Γιάννη. Προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ από τους καλεσμένους, γιατί οι καλεσμένοι έχουν πολλές ειδικότητες. Είστε ένας άνθρωπος που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλοί μηχανικοί, πολλοί συναδελφοί σας και πολλές υπηρεσίες, όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα με τη δουλειά, θα παίρνουν τηλέφωνο το Δογκάκη. Τι να συμβουλεύονται το Δογκάκη. Σημαντικό αυτό. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί να μπλέξετε και πάλι με την πολιτική? Ήσασταν υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα. Κάνετε μια δουλειά, είστε αναγνωρισμένος, σας ξέρει όλος ο κόσμος. Γιατί επιμένετε? Θα σας πω το εξής. Όπως είχα πει και στις προηγούμενες εκλογές, είμαι άνθρωπος της προσφοράς. Και αυτό, ξέρετε, επειδή είναι λίγο σαν επαναλαμβάνεται αρκετά από τους υποψηφίους, εγώ όμως έχω κάνει πράξη ήδη αρκετές φορές, όπου μπορώ βοηθάω δημόσιες υπηρεσίες με κάποιες μελέτες που έχω κάνει, δήμους, ιδρύματα, με την έννοια ότι ό,τι περνάει από το χέρι μου και με τις δυνάμεις μου, γιατί εγώ δεν έχω ένα τεράστιο γραφείο, είμαστε 7 άτομα, είμαι μεγάλο για το Βόλος μελετητής, αλλά δεν πάβει ταυτόχρονα, δεν είμαι κανένα γραφείο των Αθηνών. Παρ' όλα αυτά και οδοποίες έχω προσφέρει ως δωρεά, δεν θα ήθελα να αναφερθώ τι και πώς και πού, το καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, όπως και άλλου είδους μελέτες. Άρα, αυταπόδεικτα, μπορώ να σας πω ότι η προσφορά μου θα είναι δεδομένη. Είτε είμαι που εγώ θέλω και πιστεύω ότι μπορεί να είμαι εκλεγμένος, είτε ακόμα και από μια θέση η οποία είναι να είμαι δίπλα, να ζητήσουν τη γνώμη μου, να προσφέρω τη βοήθειά μου. Φανταστείτε ότι η οικογένεια, ο Βόλος για μένα, είναι μια οικογένεια. Πρώτα ξεκινάμε από την προσωπική μας οικογένεια και επεκτείνεται. Η προσφορά νομίζω ότι είναι σημαντική για κάθε άνθρωπο. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να αποκτήσει νόημα η ζωή του. Άλλοι μπορεί να μαζεύουν χρήματα, άλλοι μπορεί να μαζεύουν δόξα, άλλοι οτιδήποτε. Για μένα και μόνο η προσφορά και μια καλή κουβέντα μου φτάνει και μου περισσεύει. Και ο πατέρας σας μηχανικός, κάνω λάθος? Έτσι, μηχανικός ήτανε. Είμαι τρίτη γενιά στο... Με πορεία στο Βόλο. Ναι. Τώρα δεν θα ήθελα να Όχι, όχι, γιατί δεν θέλετε, γιατί δεν θέλετε? Εντάξει. Γιατί? Εντάξει. Εγώ το γνώρισα τον πατέρα σας. Ναι. Υπήρξε εδώ διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών 20 χρόνια στον νομό. Έτσι. Στην ομαρχία, με έργα, παρεμβάσεις μεγάλες, σημαντικές. Πάρα υπήρχαν πολλά. Φορές που μάλλον κιόλας μαζί του, γιατί κάποια πράγματα τρέχανε ή δεν τρέχανε. Κοιτάξτε, η θέση ενός δημοσιογράφου και ενός δημοσίου υπαλλήλου, πάντοτε κι εσείς καλά κάνατε και εκείνος καλά έκανε. Εκείνος καλά έκανε. Ο καθένας πρέπει από τη θέση που είναι μεθαύριο, όπως εγώ τώρα που βγάζω τον εαυτό μου προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή είμαι ελεγχόμενος.
Όπως και εσείς είστε ο ελεγκτής μεθαύριο του έργου του κάθε πολιτευόμενου, εκλεγμένου ή μη. Αυτή είναι η θέση σας, θεσμική. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν κάνατε καλά. Εννοείται ότι κάνετε καλά και έτσι πρέπει να κάνετε. Για να κάνω έλεγχο λοιπόν και να πω, την προηγούμενη φορά με το ψηφοδέλτιο Κουρέτα, τώρα με το ψηφοδέλτιο Αγοραστού, τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Άλλαξε κάτι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι σε αυτό το διάστημα, στο τεχνικό επιμελητήριο, καταρχήν μου κάνανε την τιμή και με εκλέξανε με τη Νέα Δημοκρατία αντιπρόεδρο, η κυρία Καπούλα και όλοι φυσικά συνδικούσα και όλοι οι παράταξοι. Ναι. Στην πορεία μου προτάθηκε να κατέβω. Εγώ δεν είχα καμία επαφή, κοιτάξτε, με τον κύριο Κουρέτα. Προσπάθησα τον πρώτο καιρό, μόλις είχα εκλεγεί, γιατί είχα εκλεγεί δεύτερο σε Σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του κύριου Κουρέτα. Και μάλιστα νομίζω, αν θυμάμαι καλά και εσείς αν θυμάστε καλά, είχαμε πάρει και ποσοστό μεγάλο εδώ στην περιφέρεια. Στο αστικό συγκρότημα είχαμε πάρει 8%. Όταν στο αστικό συγκρότημα Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα είχε πάρει 4%. Ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, ναι, ήταν πολύ καλή πορεία. Ήταν πολύ καλή πορεία που οφειλόταν και νομίζω σε όλα τα μέλη. Μηδενός εξαιρουμένου. Δεν είμαι εγώ που έκανα τη διαφορά. Ήμασταν όλοι που κάναμε τη διαφορά. Και ως διαμαγείας στο καινούριο ψηφοδέλτιο του κυρίου Κουρέτα, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα, δεν υπάρχει κανένας από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε. Εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει. Έχει προσφέρει. Γιατί? Θέλω να σας πω ότι και προεκλογικά την προηγούμενη φορά ήμουν και πιο επιμελής ως μαθητής. Δηλαδή είχα γράψει πάρα πολλά άρθρα στις εφημερίδες και επιστημονικά, άρα είχα να προσφέρω και έχω να προσφέρω. Αυτή τη φορά, λόγω και βαθύτερης γνώσης και ίσως δεν χρειάζεται πια να αποδείξω τόσο πολύ όσο να προσφέρω, είμαι έτοιμος να προσφέρω, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσω περαιτέρω εξετάσεις. Πρέπει να έρθω λίγο πιο κοντά στον κόσμο. Ο κύριος Κουρέτας, όπως εγώ επέλεξα, μάλλον και δεν θα έλεγα ότι εγώ ακριβώς επέλεξα, με επιλέξανε, με βοηθήσανε, μου είπαν έλα εδώ εσύ, για κάποιο λόγο αξίζεις. Δεν παρακάλεσα εγώ να γίνω αντιπρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο. Δεν είπα ότι δεν ήθελα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι. Εννοείται ότι ήθελα. Εννοείται ότι θέλω να προσφέρω. Εννοείται ότι ήθελα, μου αναγνωρίστηκε μία αξία. Αυτή η ίδια η αξία μου αναγνωρίστηκε τώρα που μου έγινε μία πρόταση και έγινε αποδεκτή. Τι θέλετε λοιπόν, αφού δεν δέχτηκα καμία πρόταση, δεν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα όλο αυτόν τον καιρό. Έστω να κάνω αντιπολίτευση. Και να σας πω και κάτι, επειδή ακούστηκε... Μου κάνει εντύπωση γιατί ο Βόλος, η Μαγνησία, έχει πολλά θέματα, περιφερειακό σας. Θέλω να σας πω και κάτι να προσθέσω. Επειδή ακούγεται αυτό, ότι ακούγεται λίγο υποτιμητικό, δηλαδή ήρθες με τον αγοραστό επειδή δεν σου είπε ο Κουρέτας. Όχι. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Την προηγούμενη φορά είχα στυλιτεύσει πάρα πολύ τα έργα τα οποία ίσως δεν γίνανε σωστά, ίσως δεν κάνανε, δεν ράνανε. Στην πορεία όμως είδα, και πραγματικά αυτό το πιστεύω, να γίνονται πάρα πολλά σοβαρά έργα υποδομής. Με λατώματα, λατώματα. Με προβλήματα, με προβλήματα. Είμαστε όμως εδώ όλοι μαζί ενωμένοι και δεν μιλάω μόνο αυτοί που θα εκλεγούν, μιλάω και από μεριάς αντιπολίτευσης και έτσι έπρεπε να ήταν και την προηγούμενη φορά. Αλήθεια, θα ήθελα να δω ή ψάξτε κι εσείς, ανατρέξατε σε όλη την πορεία των 4 χρόνων η αντιπολίτευση στην περιφέρεια ποια άρθρα έχει βγάλει. Έτσι προς τα έξω. Ποια ήταν η αντιπολίτευση που έγινε από όλα τα κόμματα? Εγώ δεν μιλάω συγκεκριμένα για ένα, δεν θα πω για τον κύριο Κουρέτα, δεν θα πω για τον κύριο Τσιλιμίγκα, δεν θα πω για κανένα, δεν θα πω συγκεκριμένα. Ποια ήταν? Άρα το μόνο που είδαμε αυτό το διάστημα ήταν ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος να προχωράει. Καλός ή κακός, όταν σου ζητάνε τη βοήθεια, πηγαίνεις εκεί που μπορούνε και σέβονται αυτό που προσφέρεις. Θέλουν να τους βοηθήσεις και εφόσον θέλει να τους βοηθήσω, δεν με ενδιαφέρει να γίνει η γνώμη μου
πώς να σας το πω, με ενδιαφέρει μόνο να ακουστεί, όχι να υιοθετηθεί. Και αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Να έχω να πω κάπου τη γνώμη μου, κάποιος να δώσει σημασία, διότι έχω να προσφέρω. Αυτό θέλω να το πιστέψει όλος ο κόσμος. Έχω πάρα πολλά να προσφέρω και το έχω αποδείξει. Κύριε Δογκάκη, διεκδικείτε μια θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιο θα λέγατε ότι είναι τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην περιφέρεια Θεσσαλίας? Είναι πάρα πολλά. Και όχι προβλήματα έτσι με την έννοια τα οποία τα βάζουν τώρα επιτάπητος. Είναι τα διαχρονικά προβλήματα. Τι θέλετε, να μιλήσω για τις υποδομές και πώς αλλάζει με την κλιματική αλλαγή? Να μιλήσω για το πώς θα εξελιχθεί το έργο της Κάρλας? Να μιλήσω για τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, ακόμα και προγράμματα υποδομών τα οποία τρέχουν και θα συνεχίσουν να τρέχουν. Χρειάζονται οι τεχνοκράτες που νομίζω ότι ένα τμήμα εγώ το καλύπτω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειάζονται άνθρωποι όμως, όχι απόλυτα και οι τεχνοκράτες, όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι, από τον απλό αγρότη, από τον εργάτη, μέχρι τον πιο σπουδαίο επιστήμονα, όλοι, εφόσον θέλουν να προσφέρουν, μπορούν να προσφέρουν. Θα μπορούσα, ξέρετε τι, θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για τα προβλήματα. Να σας πω, ας πούμε, για τον τουρισμό, την ανάπτυξη που είναι η κυριότερη βιομηχανία της Ελλάδας, να προχωρήσω στην αγροτική παραγωγή, να συνδέσω την αγροτική παραγωγή με τις υποδομές, γιατί δεν γίνεται, δεν έχουμε τρένα, δρόμους, να μεταφέρουμε τα προϊόντα, να μιλήσω για επιδοτούμενα προγράμματα. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο αντικείμενο, το οποίο νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα με φέρει και εμένα πιο κοντά στο να είμαι δίπλα και να μπορώ να βοηθήσω. Ναι, η μηχανική όμως, όλοι σας οι μηχανικοί, είστε υπόλογοι, γιατί ένα βασικό έργο που είναι δικό σας αντικείμενο, Περιφερειακός Δρόμος του Βόλου, δεν προχώρησε και μας λείπει. Είναι πρόβλημα. Η διαμπερής κυκλοφορία στο Βόλο περνάει από Δημητριάδους και Ιάσονες αυτή την ώρα. Δεν έχουμε δρόμο. Δεν είναι τραγικό. Θα μου επιτρέψετε να ανατρέξω το χρόνο 20 χρόνια πίσω. Τότε ξεκίνησε. Ήταν άνοιξη του 2000. Έχω ακούσει τόσα χρόνια και δεν μίλαγα. Μου δώσατε σήμερα την ευκαιρία και σας ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει για δρόμους που ορεινές χαράξεις, παιδινές χαράξεις, ενδιάμεσες χαράξεις, πλαϊνές χαράξεις. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι καθυστερήσεις. Κύριε Δογκάκη, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το περιφερειακό. Αυτό έγινε στα Λεχόνια. Ναι, δεν αφιβάλλω. Και έχετε δίκιο, ναι, μαλώναμε μεταξύ μας, πάνω άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, ναι. Αλλά ο περιφερειακός δεν είχε τέτοιο θέμα. Ακούστε με, δέστε το όλα σαν σύνολο. Όταν δεν υπάρχει ομοφωνία, νομίζω με είχατε ρωτήσει κάποια άλλη φορά και σας είχα πει το εξής. Ναι, χρειάζεται μια δυνατή κυβέρνηση, μια δυνατή περιφέρεια, αλλά χρειάζεται και η ομοφωνία. Χρειάζεται το να μπορούν να απορροφηθούν κονδύλια. Αν κάθε φορά που απορροφούμε κονδύλια, είτε καθυστερεί η μία ο ένας, είτε καθυστερεί ο άλλος, είτε βγαίνουν οι τάδε να πούνε γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί δεν έγινε το άλλο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Κατά αυτή την έννοια έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες καθυστερήσεις για το ένα για το άλλο. Οι μηχανικοί όμως έχουν την πολιτική βούληση. Νομίζω, εδώ θα πω το εξής, από το σύνολο των πολιτικών που μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, έτσι τώρα θα μεταφέρω την ιδιότητα και θα πάω στους πολιτικούς, προέκυψε το πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχε βούληση. Τώρα να μην πάρω τα χρόνια, κοιτάξτε λιγάκι, της κρίσης, της βαθιά κρίσης, που δεν είχαν πολλές φορές πετρέλαιο οι υπηρεσίες. Ναι, να μην πάρω, γιατί έχουμε ένα διάστημα 10 χρονών, έτσι θα το ορίσω εγώ πέρα, γιατί το είσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Και ζω ίσως καλύτερο το τι είναι τα κονδύλια. Μπορεί να δόθηκαν ενδιάμεσα σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες τάξεις, αλλά ουσιαστικά είναι τώρα μια διετία που κινείται χρήμα. Έτσι θέλω να το δούμε, γιατί νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι τη βλέπετε. Δεν μιλάω αν έχει γίνει πιο πλούσιος ο κόσμος. Μιλάω ότι τώρα υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχει ρευστότητα. Ευελπιστώ λοιπόν. Κοιτάξτε, στη Λάρισα όλο αυτό το διάστημα έγιναν 7 περιφερειακοί. Στο Βόλο ούτε μισός δεν έγινε.
μια ευκαιρία ο Δογκάκης να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει. Πρέπει να τα πείτε αυτά όμως τον κύριο Αγοραστό. Μη σαν χωριέστε, μιλάω πολύ. Νομίζω το έχετε δει. Το ξέρω ότι μιλάτε πολύ και γι' αυτό το λέω. Αυτό το λέω. Και το δεν συνηθίζω να μασάω και τα λόγια μου. Όπως πριν είπα για το λιμάνι του Αιγιάννη, το οποίο είναι ένα λιμάνι το οποίο προχωράει. Εγώ θα σας πω ότι θα ήθελε ξανά και μια ακτομηχανική μελέτη. Μπορώ να σας πω για τη διασύνδεση των σποράδων με αυτό το λιμάνι. Θα μπορούσα να μιλήσω για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ακριβώς θέλω να μου δοθεί. Ξέρετε, μέσα σε ένα πεντάλεπτο το να σας πω βεγγαλικά να πετάξω και εγώ είπα και ότι πρέπει αύριο το πρωί να... Όχι. Χρειάζεται δουλειά και να σκύψω το κεφάλι. Όχι πυροτεχνήματα. Δεν είμαι άνθρωπος των πυροτεχνημάτων. Είμαι άνθρωπος των έργων, αλλά δεν το λέω κάπως υπεροπτικά. Το λέω στην πράξη. Καταρχήν το έχω αποδείξει μέσα από τη δουλειά μου. Οπότε δεν έχω την ανάγκη να το αποδείξω περαιτέρω. Είμαι εδώ, είμαι παρόν για να βοηθήσω. Είχαμε μια φωτιά η οποία έπιασε από το Βελεστίνο και άγγιξε τη βιομηχανική περιοχή, έφτασε και το Σέσκλο, φοβηθήκαμε ότι θα αγγίξει και το Βόλο. Πέρασε Εθνική Οδό, πέρασε Λαρίσης, δεν καταφέραμε να τη σταματήσουμε επί δύο μέρες. Και δεν ήταν και, δεν καίγονταν και το δάσος της Δαδιάς. Πουρνάρια ήταν και στην καλύτερη των περιπτώσεων ήταν κάτι καλαμιά στον κάμπο. Μας ξέφυγε πολύ η κατάσταση. Γιατί, τι δεν οργανώσαμε, τι γίνεται σε μια περιοχή η οποία είναι δεν είναι αστική περιοχή, αλλά θεωρούμε ότι η περιοχή από το Βόλο μέχρι το Βελεστίνο είναι βατή περιοχή. Αυτό ακριβώς ήταν και το πρόβλημα, ότι είναι βατή περιοχή. Και θα καταλάβετε πολύ καλύτερα, μάλλον εγώ θα πρέπει να σας δώσω να καταλάβετε, πολύ καλύτερα τι εννοώ. Όταν έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια αυτή την, όπως την αποκαλούμε, την εκτή σχεδίου δόμηση και ξεκινάμε και ενώ έχουμε βιομηχανικές περιοχές, πάνε και χτίζουμε τις βιομηχανίες έξω στην εκτός σχεδίου περιοχή, έχουμε κενά οικόπεδα μέσα στη βιομηχανική, έχουμε εργοστάσια τα οποία είναι κλειστά, αλλά εμείς προτιμάμε. Πόσα θα είναι αυτά τα εργοστάσια, 100, μαζί με τις μονάδες κτηνοτροφικές, 150. Είναι δυνατόν εκείνη τη στιγμή να είχαμε 150 πυροσβεστικές σε κάθε μία μονάδα, σε κάθε μία πάνω βιομηχανία? Όχι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να σας μιλήσω εδώ για την κλιματική αλλαγή, την οποία είναι αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι μέσα στις ακτομηχανικές μελέτες. Και το αντιμετωπίζω διότι έχουμε νούμερα από την NASA, πόσο ανεβαίνει η θάλασσα, πόσο. Υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία. Δεν θα το πω ότι φταίει εκεί. Γιατί η πολιτεία πρέπει να είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Τι γίνεται όμως. Θέλω να σας θυμίσω, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι σε εσάς, κάπου αλλού, ότι παλιότερα υπήρχε και η λεγόμενη MoMA. Υπήρχε ο στρατός, ο οποίος από μια θέση ευθύνης έβγαινε, σαμετόπιστε με τους στρατιώτες, με φτιάρια, με οτιδήποτε, να συγκρατήσει τουλάχιστον αυτές τις φωτιές που τρέχουν με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν περιοχές που τρέχανε, έτρεχε φωτιά και περνούκαν κάτω από τον ελαιόνα και για τα χώρα και δεν είχε για τις ελιές. Θα μου πεις, Αντρέα, κύριε Δογκάκη, το λες πάρα πολύ ελαφρά την καρδία, γιατί εσύ δεν έχεις παιδί. Λάθος. Ο γιος μου 18 χρονών θα πάει φαντάρος. Άρα δεν το λέω ελαφρά την καρδία αυτή τη στιγμή. Είχε τα μηχανήματα η MoMA. Είχε μεγάλες μπουλντόζες που άνοιγαν χωρίς να κόψουν ξύλα αντιπυρικές ζώνες πάρα πολύ γρήγορα. Αλήθεια. Αυτή τη στιγμή η γνώμη μου είναι ότι η περιφέρεια έκανε ό,τι μπορούσε. Ο σχεδιασμός όμως, λίγο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και αυτό ξεκινάει από το 1992-93, που καταργήσαμε τη MoMA, ερχόμαστε γύρω σε 99, που παίρνει την ευθύνη το δασαρχείο. Το χάνει την ευθύνη το δασαρχείο. Άρα έχουμε μια πυροσβεστική που έχει κυρίως την ευθύνη και τελικά, μάλλον, χωρίς να τις καταλογίσω ούτε δόλο, ούτε ότι δεν τα καταφέρνει, δεν είναι ακριβώς στο ίδιο τραπέζι. Δυστυχώς η δασική πυρκαγιά δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως αντιμετωπίζεται μια άλλη είδους φωτιά. Όπως και η βιομηχανική πυρκαγιά. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ένας στη βιομηχανική πυρκαγιά, ένας δασάρχης. Όπως έχουμε τον κάθε γιατρό,
σε ειδικότητα, έχουμε οριλά, έχουμε οδοντίατρο, έχουμε, δεν μπορούν. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό? Μία καινούργια αναδιάταξη. Και ξέρετε, η πολιτεία τα τελευταία χρόνια, είδατε ότι αυτό με τα τηλέφωνα, με την αυτόματη ειδοποίηση, έχουν λειτουργήσει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια εγρήγορση και νομίζω αφορά όλες τις κυβερνήσεις και νομίζω αυτή την κυβέρνηση ιδιαίτερα πιο πολύ, γιατί έχει βγει ενισχυμένη και έχει ο κόσμος και περισσότερες απαιτήσεις. Όμως βλέπω ότι ανταποκρίνεται και όχι μόνο ανταποκρίνεται, αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε, έστω και με λανθασμένο τρόπο, με σωστό τρόπο, κάποιοι, αν όχι ηθικοί αυτούργοι, κάποιους να, πώς να το πω, όχι να παίρνουν κεφάλια, να τοποθετούνται σε άλλες θέσεις άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν καταφέρανε να είναι τόσο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Είτε λέγεται για τον ατυχώς στο φύλαθλο που σκοτώθηκε, είτε λέγεται για το οτιδήποτε. Είτε λέγεται ακόμα για τον υπουργό, με εκείνος ο οποίος όταν γινόντουσαν πυρκαγιές, τον έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης από την... Ήταν και στην πισίνα, εντάξει. Ναι, να σας πω κάτι. Έχει ξαναγίνει? Εγώ σας ρωτάω. Όχι, τόσο άμεσα όχι. Δεν έχει ξαναγίνει. Όχι. Άρα βλέπουμε, ανεξαρτήτως των διαφοροποιήσεων, κάποια στιγμή ότι αρχίζουν και μπαίνουν κάποια πράγματα σε τάξη. Εδώ δεν ήρθαμε να πούμε, ή εγώ δεν βγήκα να πω στον κόσμο ότι είναι όλα τέλεια. Βγήκα να πω όμως ότι βλέπω μία πρόθεση πολύ καλύτερη. Βλέπω πιο ανανεωμένα ψηφοδέλτια, βλέπω ανθρώπους σαν και εμένα, βλέπω ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και βλέπω την ηγεσία, την πολιτική που ηγείται της περιφέρειας να θέλει τη βοήθεια όλων. Όλων. Και όταν λέω όλων, όλων. Μπορεί και ο κύριος Κουρέτας και ο κύριος Δογκάκης και ο κύριος Θεοδόρου και ο καθένας, έστω και με αντιπολίτευση, μπορεί να προσφέρει. Άρα, κύριε Δογκάκη, εσείς όλους αυτούς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της Μαγνησίας, γιατί μιλάμε τώρα εδώ πέρα για τη Μαγνησία, λέτε ότι η παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ήταν μία λύση, ήταν δηλαδή ένα τι? Μα είναι δυνατόν να είναι λύση? Δεν είναι λύση. Μα φυσικά και δεν είναι λύση. Όταν παραιτείται ένας άνθρωπος, τον εξαναγκάζουν μάλλον σε παραίτηση, ενώ αυτοί έχουν χάσει τις περιουσίες τους, δεν είναι μία λύση, δεν είναι μία βελτίωση όπως αναφέρατε. Εννοείται. Εννοείται και παυξάνω. Καήκαν και άνθρωποι. Εννοείται και παυξάνω. Παντού καήκαν. Τα τελευταία χρόνια καήκαν άνθρωποι. Καήκανε στο μάτι, καήκανε στις άλλες φωτιές, καήκανε πάνω οι δύσμυροι αυτοί που περνάγανε τα σύνορα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αλίμονο, είμαι δίπλα σε αυτούς. Και ούτε μπορώ να είμαι δίπλα. Πώς να νιώσω τον πόνο ενός ανθρώπου που πέθανε το παιδί του? Πώς να νιώσω τον πόνο ενός ανθρώπου που καταστράφηκε το σπίτι του? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε για να προσφέρουμε. Γι' αυτό είμαστε για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αλίμονο αν έβγαινα εγώ και να λέω ότι όλα έχουν γίνει τέλεια. Τέλεια θα ήταν αν όλοι υπήρχαν οι αντιπολιτευτικοί λόγοι. Εγώ θα παρακαλούσα να μου πει ο κύριος Θεοδόρου, ποια ήταν η αντιπολίτευση μέσα στην περιφέρεια? Τι έγραψε, τι είπε σε εφημερίδες, τι είπε για τις φωτιές? Το ότι δεν γίνανε σωστά το ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Μπορεί να μην γίνανε τέλεια. Δηλαδή, ποιος είναι ο πολιτικός λόγος? Το να κάτσω εγώ σε μια καρέκλα και να πω «Α, τα κάνα το λάθος, αν εγώ να μου θυμίζει μια κουβέντα καφενείου που αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός τι θα έκανα». Ορίστε, ελάτε κατεβείτε να βοηθήσετε, ελάτε εδώ να μας πείτε την άποψή σας και είμαστε πρόθυμοι. Θεωρώ λοιπόν ότι όχι μόνο είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εγώ τουλάχιστον θα με βρει απέναντι ο καθένας από τον ανώτερο άρχοντα, είτε λέγεται της περιφέρειας, είτε της κυβέρνησης, μέχρι τον απλό πολίτη. Θα σταθώ δίπλα στον άλλον. Ουδέποτε θα δώσω εγώ συγχωροχάρτη σε κανέναν, ουδέποτε. Όμως, πρέπει να δούμε και ότι η αντιπολίτευση έχει ένα τεράστιο θεσμικό ρόλο. Τεράστιο θεσμικό ρόλο. Τηρήθηκε αυτός ο θεσμικός ρόλος στην περιφέρεια? Η γνώμη μου, όχι. Το μόνο που είχε να επιδείξει ήταν ο κύριος αγοραστός που έκανε αυτό το έργο που έκανε. Υποψήφιος λοιπόν, περιφερειακός σύμβουλος. Καλή δύναμη, κύριε Δογκάκη. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, καθώς έχουμε συνάντηση σε λίγες ημέρες, αρχές Σεπτεμβρίου, των δύο υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών, που θα προετοιμάσουν συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα, όπου θα συναντήσει τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, θεωρήθηκε ως μια προεργασία για τη συνάντηση που φημολογούνταν ότι θα έχουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ανέφερε ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο έχει ήδη προγραμματιστεί να ανταεξαχθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα μέσα Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως στο τέλος του 2023 θα διοργανωθεί ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θεωρείται σημαντικό ότι οι πρωτοβουλίες στα ελληνοτουρκικά λαμβάνονται σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, φέρνοντας ως παραδείγματα την έλευση ηγετών των Βαλκανίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ινδού Πρωθυπουργού στην Αθήνα τα προηγούμενα 24 ώρα. Στο Βόλο βρέθηκε την Παρασκευή ο υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σε δηλώσεις του για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε την ελπίδα ότι αμέσως μετά την εκλογή νέου Προέδρου θα αρχίσει η ανάκαμψη του κόμματος και υπογράμμισε την ανάγκη για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μέχρι το 2026. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανακάμψει, ήταν η εκτίμηση από το Βόλο του υποψήφιου για την Προεδρία του κόμματος, κ. Ευκλήδη Τσακαλώτου. Ο κ. Τσακαλώτος επισκέφθηκε την περιοχή του Βόλου, είχε συναντήσεις και μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής σε εκδήλωση με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και αριστερά τεχνητή νοημοσύνη, νέα εργασιακή συνθήκη, νέες προκλήσεις» στο ξενοδοχείο Πάρκ. Έχουμε, όπως λέτε, κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πάρα πολλές πόλεις. Υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς να συζητήσει. Διαζώσεις χωρίς τη βαρβαρότητα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, γιατί φταίει, τι κάναμε λάθος, αλλά προπαντός τι μπορούμε να διορθώσουμε. Οι συζητήσεις είναι και για τα καθημερινά και την τραγωδία που βλέπουμε στις φωτιές από τη Θράκη μέχρι την Αττική και πώς αντιμετωπίζεται αυτό και με ποιες πολιτικές και με ποιο σχέδιο και συγχρόνως τι σχέδιο έχουμε για το ίδιο το κόμμα μας. Κατά τη δική μου άποψη χρειαζόμαστε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο που λέμε πού θέλουμε να φτάσουμε το 2026, γιατί μόνο άμα ξέρεις πού θες να πας, μπορείς να ξέρεις από πού να αρχίσεις. Για την ταυτότητά σου, για τις προτάσεις σου, για τις κοινωνικές σου αναφορές. Όπως ξέρετε, εγώ επιμένω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς και επειδή είναι της αριστεράς και έχει τις αξίες που έχει, και έχει τις ιδέες που έχει και τις αναλύσεις που έχει και τις προτάσεις, μπορεί να απευθυνθεί σε πάρα πολύ κόσμο, σε ευρύτερα κοινά. Αλλά όταν απευθύνεσαι σε κάποιον, πρέπει ο άλλος να ξέρει και ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι. Τι ιδέες έχεις, τι αναλύσεις έχεις, τι θέλεις καινούριο να φέρεις στην κοινωνία. Άρα νομίζω ότι και εδώ στην εκδήλωση στο Βόλο θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχουμε μια ιδιαίτερη θεματική σήμερα και για νέους επιστήμονες και τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μια νέα τεχνολογία που τα αλλάζει τα πάντα, από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι πώς καταλαβαίνουμε, πώς κατανοούμε την πραγματικότητα, και άρα η αριστερά πρέπει να είναι παρούσα και σε αυτό, να έχει επεξεργασίες και πολιτικές. Άρα νομίζω προβλέπω μια πολύ καλή και ζωντανή συζήτηση, ήδη βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και νομίζω ότι θα μπορέσουμε η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσει αμέσως μετά από την εκλογή του Προέδρου ή της Προέδρου. Νομίζω τα πρώτα αντανακλαστικά μετά από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα είναι θετικά, η καλή συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία, στην Κεντρική Επιτροπή, και νομίζω και οι τέσσερις υποψήφοι δίνουν ένα στίγμα με κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά με μέρημνα να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, μια προθετική συζήτηση που θα οδηγήσει σε νοτικές συνθήκες. Την ίδια ώρα ο κ. Τσακαλώτος απέρριψε την πρόταση του συνυποψηφίου του κ. Παπά για διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων και τόνισε πως οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο αλλά όχι από το κέντρο. Συμφώνησε με ανάλογη τοποθέτηση που είχε κάνει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας. Ένας πυροσβέστης Βολιώτης, ο οποίος μετέβει στα Τρίκαλα, με εντολή της υπηρεσίας βέβαια, για να βοηθήσει σε μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στα Τρίκαλα, τραυματίστηκε και μάλιστα υπέστη και κάταγμα στο χέρι.
Ένας πυροσβέστης του πεζοπόρου τμήματος της ΒΙΠΕ Βόλου τραυματίστηκε προχθές το βράδυ στην απόκρημνη πλαγιά του Μαυροπουλίου Τρικάλων, εκεί όπου υπήρχε πυρκαγιά από την προηγούμενη Πέμπτη και είχε εκδηλωθεί από κεραυνό. Το σημείο ήταν δύσκολα προσβάσιμο και στήθηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο Super Puma, προκειμένου ο τραυματίας να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο πυροσβέστης, όπως αποκαλύφθηκε, υπέστη κάταγμα στο δεξί καρπό και εκδορές. Επιχειρούσε να ζήσει φωτιά από κορμό δένδρου, γλίστρησε λόγω του απόκρημνου της περιοχής, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση παράλληλα από ομάδα πυροσβεστών από τα Τρίκαλα και την ΕΜΑΚ. Οι διασώστες μετέφεραν με φορείο τον τραυματία σε ασφαλές σημείο, κατεβαίνοντας στην απότομη πλαγιά. Και στη συνέχεια, για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδοποίησαν το ελικόπτερο για τη διακομιδή, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, απογειώθηκε από τυχείο. Στο νοσοκομείο, πάντως, διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά. Επισημαίνεται ότι η πυρκαγιά στα Τρίκαλα είχε τεθεί υπό έλεγχο, έκαψε ξηρά χόρτα και έλατα που βρίσκονταν διάσπαρτα σε μια έκταση περίπου 3 στερμάτων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ανέμεναν συνδρομή από αέρος για να σβήσουν και τις τελευταίες φλόγες από ψηλούς κορμούς δέντρων που σηκωκαίγονταν και έβγαζαν καπνούς. Στα 2 ευρώ το λίτρο ορίζεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην πόλη του Βόλου, με τα περίχωρα και τις ποράδες να έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το 2 ευρώ. Για την αύξηση της τιμής των καυσίμων τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα η πρόεδρος των Βενζινοπολών Μαγνησίας, κυρία Βάσο Κοντοχρήστου. Την ανιούσα παίρνουν οι τιμές των καυσίμων το τελευταίο διάστημα σε πανελλαδικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Στο ίδιο μήκος σχήματος η κατάσταση και στην πόλη του Βόλου, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά τοποθετούμενη στις τηλεοπτικές κάμερες η πρόεδρος των Βενζινοπολών Μαγνησίας, κυρία Κοντοχρήστου. Πραγματικά νομίζω ότι και με βάση τις πληθωριστικές τάσεις που αυξάνονται συνεχώς στα είδη βασικών αναγκών και στα τρόφιμα, στις αυξήσεις των καυσίμων τα εισοδήματα εξανεμίζονται. Πρέπει να δοθεί μία λύση όσον αφορά τα καύσιμα. Βλέπουμε δυσκολία στην κατανάλωση, παρόλο που υπάρχει μία κινητικότητα, είναι χαμηλότερα τα νούμερα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αναμένουμε κάποιο βοήθημα. Βασικά εμείς αυτό που θέλουμε είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν επιτρέπεται τώρα να έχουμε πάλι 2 ευρώ στην τιμή της αμόλυβδης και ένα 75 στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, όταν το μισθολογικά είμαστε στα 750 ευρώ. Το θεωρώ αδικαιολόγητο. Θέλουμε άμεσα μέτρα ώστε να ανακουφιστούν οι καταναλωτές και να μπορέσει να κυλάει και η αγορά ομαλά. Η κινητικότητα τον Αύγουστο, ναι, είναι αυξημένη, αλλά όπως προείπα οι ποσότητες δεν είναι αυτές που είχαμε την περσινή χρονιά. Τώρα θα δούμε πώς θα κλείσει ο μήνας με βάση όλα τα αποτελέσματα. Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο πάντως προς την πολιτεία και την κυβέρνηση να ενσκύψουν στα προβλήματα των Βενζινοπολών και ευρύτερα του καταναλωτικού κοινού και να δώσουν άμεσα λύσεις ρίχνοντας τις τιμές. Ο χειμώνας πάντως αναμένεται δύσκολος, με το εισόδημα των καταναλωτών να ροκανίζεται από εδώ και από εκεί και στο τέλος του μήνα να μην μένουν πολλά χρήματα. Ένα απίστευτο περιστατικό είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ένας σκύλος, ο οποίος είναι πιθανόν να είναι και δεσποζόμενος γιατί είχε λουρί, άρπαξε ένα μικρότερο σκυλάκι και το κατασπάραξε κυριολεκτικά. Θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η κυρία Σιμούλα είναι μαζί μας, Βολιώτισσα. Κυρία Σιμούλα, για πείτε μας, τι σας συνέβη? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου. Την Πέμπτη, κατά τις 10.30 περίπου, είχα κατηβόλτα με το σκυλάκι στην περιοχή και του Αγίου Κωνσταντίνου, από κάτω παραλία. Προχωρούσαμε εκεί στα πεζουλάκια κοντά, ένα μαύρο σκυλί όρμηξε απάνω μας, άρπαξε το σκυλάκι μου έτσι μέσα στο δόντιο του από την κοιλιά, δεν μπορούσαμε να το ξεκολλήσουμε τίποτα, μέχρι που αφήσουν και κάποιοι άλλοι εκεί πέρα. Το σκυλί ήταν ένα μαύρο σκυλί γυαλιστερό, που φαινόταν ας πούμε πολύ περιποιημένο, με λουράκι δερμάτινο. Τώρα τι να πω, ναι, ήταν δεσποζόμενο, ναι, ήταν αδέσποτο, πάντα δεν είδα κανένα. Εκείνη την ώρα καλά κοίταγα το σκυλάκι μου να το σώσω, αλλά δυστυχώς δεν δώσω το σκυλάκι, έτρεξα, πήγα σε ένα εκεί πέρα από ένα φιλίατρο. Μου λέει δεν βλέπω τίποτα, αλλά μπορείς να φύγεις αμέσως για το φιλί μου να πέρα, λέει, που είναι στη Δευτέρα σου εμβρίο. Τελικά ο σκύλος, ο σκύλος σας δεν έζησε τελικά? Όχι, όχι, δεν έζησε. Καταρχήν είχε πλημμυρίσει στο αίμα πάνω μου εκεί. Ναι, ναι, δεν έζησε το σκυλάκι μου αυτό. Ο σκύλος φαινότανε περιποιημένος, ναι, καθαρός, με λουρί. Ναι, 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 περιποιημένος, μαύρο έτσι. Μαύρος, γυαλιστερό, κοντό τρίχωμα, έτσι όπως τον είδα εκείνη την ώρα που σκόταν απάνω μου. Τώρα, μάλιστα έτσι,
Μου φάνηκε σαν αυτά τα πιτμπούλ, έτσι, ένα τέτοιο στυλ, ας πούμε, είχε. Δεν έτρεξε κάποιος να μαζέψει το στυλ. Τίποτε. Εκείνη την ώρα, εντάξει, δεν περνούσαν ακριβώς μπροστά μου κάποιοι, αλλά 3-4 άτομα που ερχόντουσαν έτρεξαν, ήρθαν κοντά μου, δεν μπορούσα να το κάνουμε τίποτα. Εγώ το χτυπούσα το σκηνή. Ήταν στα δευτερόλεπτα που έγινε αυτό το πράγμα. Στο δευτερόλεπτο μου τάρπαξε στην κοιλιά και δεν μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε. Εάν είναι pitbull, αυτά έτσι και δαγκώσουν, μετά δεν ανοίγουν το στόμα τους με τίποτα. Ναι. Ό,τι ναι, και να κάνεις. Δεν μπορούσα τίποτα. Έτσι είμαστε άρρωστοι. Είμαστε τα ηρεμιστικά είναι. Όχι, σας καταλαβαίνω τώρα. Σας έφαγαν ένα σκύλο, τον έφαγαν κυριολεκτικά. Στα καλά καθούμενα μέσα. Στα καλά καθούμενα μέσα στην πόλη εκεί κάτω. Και αν άρπαζε εσάς. Αυτό λέω. Και εγώ και εμένα μπορούσα να με πάρει στρίμαν τόσο πολύ εκείνη την ώρα που έπεσα κάτω. Γρασονίστηκα στα πόδια, σκύψα εδώ στο ρουχό μου. Τρέχαμε μετά, έτρεχα με τα αίματα, η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Κόντεψα να δεν είμαι και καμιά μικρή. Στον Άγιο Κωνσταντίνο όλα αυτά. Στον Άγιο Κωνσταντίνο εκεί. Στην αστυνομία το καταγγείλατε, πήγατε στην αστυνομία. Στην αστυνομία τώρα, κοίταξε, έχουμε, περιμένουμε από το κτηνιατρίο να μας κάνει να μας δώσει χαρτί. Ναι. Πήγαμε τηλέφωνο σήμερα και να γίνει καταγγελία στην αστυνομία, ναι. Πρέπει να το κάνετε αυτό, κυρία Σαφίνα, ναι, πάτε στην αστυνομία. Μήπως και βρεθεί ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτό τώρα. Έχουμε ακούσει, δεν ξέρω, αλλά έχουμε ακούσει, και άλλες καταγγελίες για ένα μαύρο δεσποζόμενο σκύλο, ο οποίος κυκλοφορεί στο κέντρο και έχει αρπάξει και άλλα σκυλιά. Ναι. Θα το κάνουμε και μάλιστα, ναι. Σήμερα έχουμε, περιμένουμε το χαρτί τώρα να μας δώσει. Μας είπαν τώρα μέσα στη βδομάδα που μας δώσει το χαρτί για να κάνουμε καταγγελία κανονική. Μάλιστα. Ήτανε μικρός όμως ο σκύλος σας. Ναι, ένα γιορκσάι, ήταν σκυλάκι. Μάλιστα. Ξέρω, μικρούλι ήταν. Άστα, ψυχική οδύνη, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Θα μπορούσε να έβαλε κάποιο παιδάκι και ορμούς θα το είχε σκοτώσει. Πώς περνάνε παιδάκια, έτσι. Μήπως ο σκύλος σας ενόχλησε αυτό το σκυλί, το γάβγησε κάτι, ή στα καλά καθούμενα έτσι όρμηξε ο άλλος. Το σκυλάκι ήταν δίπλα μου έτσι, με το λουράκι το όπως το είχα. Και κάποια στιγμή από την πάνω πλευρά και από αυτό φυσικά γάβγησε το σκυλάκι μου όταν πετάχτηκε. Ναι. Ναι, γάβγησε, γιατί εντάξει, σκυλάκι είναι κάτι, πάντα μα έβλεπε κανένα άλλο σκυλάκι, γάβγησε. Αλλά τι να του κάνεις, τώρα γάβγησε και με το γάβγισμα, τόνιξε, έτρεξε κάτω. Το άρπαξε, μάλιστα. Ναι, το άρπαξε. Απίστευτο περιστατικό και μάλιστα μέσα στην κέντρο, στο κέντρο της Βόλης. Άστα, τραγικό, ναι, αφού δεν θέλω τώρα ούτε να περάσω από εκεί και θέλω να το ανακοινώσω, γι' αυτό ήθελα και σε εσάς να ενημερώσω, να του πείτε κι εσείς και αν κάποιος έχει δει κάτι τέτοιο ή να σας πάρει σε εσάς τηλέφωνο να δώσετε το κινητό μου, δεν ξέρω τι να πω. Ναι, αν έχει δει αν είναι δεσποζόμενο και τέτοια. Αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία και κάποιος μπορεί να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Ναι, αν υπάρχει κάποιος που να ξέρει, έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, ναι, κύριε Θεοδόρου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εγώ, γεια σας. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είναι από το Βόλο και έχει να κάνει με το θάνατο ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε από πάρα πολύ μεγάλο ύψος, ενώ βρισκόταν κατά τη διάρκεια στην κατασκευή ενός έργου. Πάτησε σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν σταθερό και βρέθηκε στο κενό. Γνωστός επαγγελματίας του Βόλου βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από ύψος 7 μέτρων κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών σε έργο που έκανε στην περιοχή της Ελευσίνας. Ο 50χρονος Δημήτρης Αντωνόπουλος από το Βόλο εργαζόταν σε κατασκευαστική εταιρεία ιδιοκτησίας του αδελφού του. Το πρωί της περασμένης Παρασκευής 25 Αυγούστου, και ενώ εκτελούσε τεχνικές εργασίες σε έργο που είχαν αναλάβει στην περιοχή της Ελευσίνας, ο 50χρονος έπεσε από 7 μέτρα ύψος στο έδαφος. Στο σημείο επικράτησε πανικός, κλήθηκε ασθενοφόρο, όμως ο θάνατος του άτυχου άνδρα ήταν ακαριαίος. Ο αδελφός του 50χρονου, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, περιγράφει όσα έγιναν και συγκλονίζει. Είχαμε αναλάβει ένα έργο στην Ελευσίνα και δουλεύαμε σε αυτό. Σε 7.30 το πρωί, είπε ο αδελφός μου, μαζί με τα άλλα παιδιά ανέβηκαν πάνω για να ξεκινήσουν την εργασία τους. Μόλις ανέβηκαν, πήγαμε να βάλουμε μπροστά το γερανό για να ξεκινήσουμε. Μέσα σε μόλις 3 λεπτά, δηλαδή, ο αδελφός μου είχε ανέβει στη σκεπή και έπεσε κάτω. Πρόλαβε να βάλει τις ζώνες, αλλά δεν είχε προλάβει να βάλει το κράνος του. Τον βρήκαμε δυστυχώς κάτω με το τηλέφωνό του στο χέρι. Προφανώς κάποιος τον κάλεσε στο τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και δεν έδωσε σημασία σε μια τρύπα που υπήρχε στη στέγη και έτσι έπεσε από 7 μέτρα ύψος.
Το σώμα του είχε πέσει άτσαλα, είπε. Ο αδελφός μου συμπλήρωσε ήταν πάντα προσεκτικός και είχε μεγάλη εμπειρία πολλών ετών στη δουλειά. Δυστυχώς ήταν η κακιά στιγμή σε συνδυασμό με το λάθος που είχε κάνει και έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχε προλάβει να ασφαλίσει τη ζώνη του επάνω στη γραμμή ζωής ενώ την είχε ήδη φορέσει. Το βήμα που έκανε την ώρα που χτύπησε το τηλέφωνο του ήταν μοιραίο. Δεν αλλάζει πλέον τίποτα, κανείς δεν μπορεί να φέρει πίσω τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου συμπλήρωσε, ήταν ένα καλό παιδί νοικοκύρης με δύο κόρες που τις αγαπούσε πάρα πολύ. Επάνω στη δουλειά του γενικά ήταν πολύ προσεκτικός, όμως τώρα δυστυχώς έγινε το κακό κατέληξε. Η κηδεία πάντως του άτυχου 50χρονου έγινε χθες Κυριακή στο Βόλο. Γίνονται οι αποζημιώσεις στους πυροπληκτούς της Μαγνησίας. Η εκτίμηση είναι ότι θα ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές στις υποδομές στη Μαγνησία περίπου τέλος του Σεπτέμβρη. Σε παράταση των προθεσμιών των φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από πυρκαγιές σε επιπλέον περιοχές της χώρας, προχώρησαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ, με αποφάσεις που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Συγκεκριμένα αφορά τους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές του Ιουλίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων. Δεν αφορά όλο τον νομό Μαγνησίας, αφορά συγκεκριμένες περιοχές, χωριά και είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι εταιρείες, νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, στην περιοχή του Αλμυρού αφορά τα χωριά Αλμυρού, Κρόκιου, Πλατάνου. Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου αφορά τις περιοχές Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου, Αερενού και Περιβλέπτου. Και στο Βόλο, στο Δήμο Βόλου αφορά το Δήμο Βόλου, τη Νέα Ιωνία, την Εσσονία, τη Νέα Χίαλο και την Πακρινίτσα. Έτσι λοιπόν, όποιο αφημί, όποιο φυσικό πρόσωπο, όποια επιχείρηση έχει έδρα ή πρώτη κατοικία, κύρια κατοικία σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο. Την ημερομηνία των πυρκαγιών, 26-27 Ιουλίου, είχαν κάποιες ρυθμίσεις. Οι όποιες ρυθμίσεις παγώνουν για 6 μήνες και αυτές οι 6 δόσεις από τον Ιούλιο μέχρι και τον Ιανουάριο μεταφέρονται σαν 6 νέες δόσεις στο τέλος της κάθε ρύθμισης που είχε ο κάθε φορολογούμενος. Δεύτερη κατηγορία. Αυτοί οι οποίοι εκείνη την ημέρα των πυρκαγιών 26-27 Ιουλίου, όπως είπαμε, είχαν κάποια ποσά αρρύθμιστα, βεβαιωμένα όμως στην εφορία, ως οφειλές. Και αυτά παγώνουν για 6 μήνες. Δεν αναφέρει πουθενά αυτή η απόφαση του Υπουργού που βγήκε χθες, τι θα συμβεί για τα νέα ποσά, νέες υποχρεώσεις, οι οποίες θα το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουν προκύψει. Αυτά δεν αναφέρεται κάτι, άρα είναι απαιτητά από την πλευρά της ΑΔΕ. Πρέπει να καταβάλλονται. Και τελευταίο, υπήρχε κάποια προθεσμία μέχρι τέλος Ιουλίου όσοι θέλανε να κάνουν επανένταξη σε απολιστήσεις ρυθμίσεις, τις παλιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων κλπ. Αυτά είχαν λήξει 31 Ιουλίου. Όμως για τους πυρόπληκτους είναι μέχρι 31 Αυγούστου έχει μετακινηθεί η ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις επόμενες λίγες ημέρες την επανένταξή τους. Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για το πρώτο κουδούνι και γονείς και μαθητές ετοιμάζονται ήδη για τα ψώνια της σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας, από την Τετάρτη 30 Αυγούστου θα ισχύσει και το καλάθι των σχολικών. Από τις 30 Αυγούστου θα τεθεί σε ισχύ το καλάθι με τα σχολικά. Το καλάθι των σχολικών ειδών θα παραμείνει ενεργό μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, καθώς οι γονείς και οι μαθητές θα σπεύσουν για αγορές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στο καλάθι θα περιλαμβάνονται αρκετά σχολικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για τους μαθητές και θα λειτουργήσει στη λογική που δουλεύει ήδη εδώ και αρκετούς μήνες στο καλάθι του νοικοκυριού, έτσι ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται πάντως στο καλάθι με τα σχολικά είναι μεταξύ άλλων σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, ξυλίνα μηχανικά, γόμες, ξύστρες, στυλό, μαρκαδόρι, διαβίτες, χάρακες. Το καλάθι των σχολικών θα μπορούν να το βρουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών αλλά και ειδών τεχνολογίας. Ενδέχεται να εφαρμοστεί και σε βιβλιοπωλεία, τα οποία προαιρετικά θα μπορούν να συμμετέχουν. Επαγγελματίες του Βόλου, πάντως, τοποθετούμενοι στον Άστρα, τόνισαν για την νέα αυτή εξέλιξη. Εμείς, τα πιο μικρά βιβλιοπωλεία,
Έχουμε προετοιμαστεί με τις καλύτερες τιμές και με προσφορές για τους πελάτες μας, αλλά τώρα το καλάθι των σχολικών μας δίνει ακόμα μία όθηση για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τους πελάτες μας. Είτε γίνεται μια κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του αυτού που δικαιούται, είτε είναι σε μορφή άλλης κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε θέλει ο καθένας, ακόμα και στα δικά μας βιβλιοπωλεία. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει και δείχνει ενδιαφέρον. Αρχίζει και προετοιμάζεται για τις ανάγκες που θα έχει στη σχολική χρονιά. Συνήθως ξεκινάμε με τις σχολικές τσάντες αυτή την περίοδο και αργότερα τα υπόλοιπα είδη που θέλει ένας μαθητής. Τα χαρτικά έχουν πέσει περίπου 15-20% σε σχέση με πέρυσι, μια που η τιμή του χαρτιού πέρυσι ήταν 7,5 ευρώ, φέτος πουλάμε 5,5 και λίγο παρακάτω, οπότε κατά συνέπεια είχε πτώσει και στα χαρτικά, τετράδια, σπιράλ και ό,τι έχει σχέση με χαρτί. Επίσης το πολυπροπιλένιουμ, δηλαδή τα είδη τα πλαστικά, φακέλο κουμπί, φακέλο λάστιχο, όλα αυτά έχουν μείωση σε σχέση με πέρυσι περίπου στο ίδιο ποσοστό. Τώρα τα υπόλοιπα είδη, επειδή στο δικό μας το είδος δεν είναι πρώτης ανάγκης, έχουν πάρα πολύ μικρή αύξηση αμιλητέα, δηλαδή δεν την καταλαβαίνεις όταν έρχεσαι στο κατάστημα με τις προσφορές και με αυτά που βγάζουμε, δεν καταλαβαίνεις τόσο πολύ την διαφορά. Σύμφωνα με πλέον πληροφορίες, οι τιμές ήταν αρκετά χαμηλές, καθώς το νέο καλάθι περιλαμβάνονται προϊόντα που είναι ανάμεσα σε αυτά στα οποία υπάρχει πλαφόν, ενώ θα ενταθούν και οι έλεγχοι για να αποτραπούν φαινόμενα σχροκέρδειας. Τα βέλη του έστρεψε για ακόμα μια φορά ο γνωστός ποινικολόγος και πρώην πρόεδρος της ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας για την ενδίκηση της ομάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως όχι μόνο δεν χρωστά χρήματα, αλλά του χρωστάνε αρκετές δόσεις από την πώληση της ομάδας. Τη δική του απάντηση έδωσε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας για το θέμα που έχει προκύψει με τα χρέη στην ΑΕΛ, ο οποίος τόνισε πως δεν χρωστά πουθενά ούτε ένα ευρώ. Ενώ αντιθέτως, ο πρόεδρος ΠΑΕ ΑΕΛ Αχιλλέας Νταβέλης χρωστά δόσεις από την πώληση της ομάδος. Εγώ είχα προσκαλέσει σήμερα τον κύριο Νταβέλη και τον πρόεδρο, τον Λαλίστα, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, που 7 χρόνια που ήμουν εδώ δεν είχε πατήσει το πόδι του στο γήπεδο και ο οποίος τόλμησε να πει για μένα ότι άφησα χρέη. Όπως τόλμησε να πει ο κύριος Νταβέλης ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος χρεοφυλέτης και μάλιστα είπε ότι με σέβεται λόγω του μετριτέλικας, δηλαδή ασχολείται λέει με την τρίτη ηλικία. Επειδή την επιβίωση του οικονομική την οφείλει και θα την οφείλει στην τρίτη ηλικία, είναι πολύ πιο σεβαστικός όπως είναι στη γειτονιά μου την Πετρούπολη. Και αν δεν είναι σεβαστικός, θα τον κάνω εγώ να σέβεται. Ο άνθρωπος αυτός με παρακαλούσε επί ένα μήνα και πλέον να του χαρίσω ουσιαστικά την ΑΕΛ, γιατί ουσιαστικά καθορίσαμε ένα πολύ χαμηλό τίμημα. Με 44 δόσεις εξόφληση. Από τον Ιούλιο πέρσι, που λόγω της εγχειρήσεως καρκίνου, τον οποίο επευλήθη 21 Ιουλίου πέρσι, που πούλησα τις συμμετοχές της ΑΕΛ σε αυτόν και στον αδερφό του, λεφτά εγώ πήρα κάποια ψίχουλα στην αρχή και ξέχασα να με ξαναπληρώσουν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο. Ενώ συγχρόνως εισέπραταν γιατί τους άφησα, γιατί μιλάνε για χρέη, όχι μόνο χρέη δεν τους άφησα, τους άφησα ταμείο με 500.000 ευρώ τα οποία εισέπραξαν από τον Ολυμπιακό για τον πίνακα, εισέπραξαν 250.000 ευρώ από την Super League 2, την προηγούμενη χρονιά δεν πήρα ούτε ένα ευρώ εγώ, εισέπραξαν 70.000 ευρώ από την εταιρεία Φαντής, που ήταν, της οποίας είμαι νομικός σύμβουλος και η χορηγία έτρεχε, και εισέπραξαν και αν θυμάμαι καλά 60.000 ευρώ από το Κουσίνο, μια μεταγραφή που πουλήσαμε έναν διεθνή βολιβιανό παίχτη σε μια βολιβιανή ομάδα και ήταν στέλεχος της Εθνικής Βολιβίας. Άρα λέει, τους άφησα 900.000 προς σύσπραξη. Ενώ εισέπραξαν αυτές 900.000 προς σύσπραξη, εγώ εμένα ξέχασα να με πληρώσω. Τον Μάιο, ο δικηγόρος του, ο κ. Βασατζίδης, μου είπε: σε παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσουμε τον Αχιλλέα. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον αδελφό του, τον Γιάννη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος μετρημένος και συνεπής σε ό,τι λέει και συνετός άνθρωπος και άνθρωπος που σέβεται και σέβεται ανθρώπους με διαδρομή. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι το Μάιο δέχτηκα, ενώ ήμουνα. Δεν είχα εισπράξει τα χρήματά μου από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο, τα χρήματα που μου οφείλονταν να τα μεταφέρουμε προς εισπράξη από τον Ιούνιο και μετά στις επόμενες 33 δόσεις περίπου μένουν, 30-33 δόσεις που μένανε για να εισπραχτούν. Και αντί να έχω αυτή τη στιγμή ευγνώμονα συγχαρητήρια και ευχαριστίες από το συγκεκριμένο πρόσωπο, με κατονόμασε ως το μεγαλύτερο χρεοφυλέτη της Ελλάδος, δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ πουθενά. Και επειδή κάποιοι μάλλον παραφράζουν κάποια δημοσιεύματα αντικά, πράγματι
Πριν από χρόνια η εφορία, μετά από καταγγελίες της πρώην σύζυγου μου και του πεθερού μου, μου είχε επιβάλει ένα πρόστιμο 19 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία ούτε ένα ευρώ αυτή τη στιγμή δεν οφείλω. Φορολογική ενημερότητα πάντοτε. Και θέλω να σας πω ότι έχω 41 χρόνια ομάδες στην Ελλάδα, ιστορικές ομάδες, Ηρακλής, Παζιάννα, Παναχαϊκή και την ΑΕΛ. Δεν άφησα ούτε ένα ευρώ χρέος. Αυτά τα χρέη που λένε ότι άφησα ήταν τα χρέη τα οποία προέκυψαν από τον κορονοϊό. Όταν εμείς ενώ πληρώναμε στον Πιλαδάκη 600.000 ευρώ το χρόνο, πλήρωσα στον Πιλαδάκη για να παίζω εδώ και ο κύριος Δήμαρχος, αυτός ο ανεκδίγητος Δήμαρχος της Λάρισας, δεν έκανε τίποτα για να απαλύνει το οικονομικό βάρος που πληρώναμε στον Πιλαδάκη σε ένα γήπεδο που του χάρισε ο Δήμος Λαρίσης, μεταξύ των οποίων και αυτός, γιατί και αυτός ψήφισε να παραχωρηθεί δωρεάν η γη αυτή, η μαρτυρική γη, γιατί εκεί έχω μάθει ότι είχαν εκτελεστεί στο παρελθόν οι αντιστασιακοί. Αυτός ο Αριστερούλης και αυτός, σε κάθε περίπτωση, εμένα δεν έκανε τίποτα να με βοηθήσει. Και μ' άφησε έρμεο, γιατί μου λέγανε ότι το Αλκαζάρι ήταν ακατάλληλο. Και μάλιστα το λέει και ο υπάλληλος ο δικός μας, ο οποίος πιθανώς ήταν στον κόλπο, ο Μάρκο, ότι το γήπεδο αυτό είναι ακατάλληλο και θα θυμίσουμε θύματα. Όπως τόνισε από εδώ και στο εξής, έστω και μία ημέρα καθυστέρησης δόσης, θα προχωρήσει σε διαταγή πληρωμής και όπως έχουν συμφωνήσει, βάσει του συμβολέου, η ομάδα επιστρέφει στον ίδιο καθώς και τα χρήματα. Ήδη υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις σε μένα. Από εδώ και πέρα. Μία μέρα να καθυστερούν να πληρώνουν τις δόσεις αυτές είναι ψίχουλα για την αξία της ΑΕΛ. Σας είπα και πάλι 44 δόσεις, το Κοτσόβολο δυνητικές δόσεις. Την επόμενη μέρα θα γίνει διαταγή πληρωμής. Και επειδή λέει η συμφωνία που έχουμε ότι αν καθυστερήσει δύο δόσεις, μπορώ να πάρω την ομάδα πίσω, μπορώ να ζητήσω όλο το ποσό που μου οφείλεται σε κάθε περίπτωση, αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη. Εγώ τον περίμενα σήμερα. Περίμενα να μου δώσουν το ραντεβού αυτό στο επιμελητήριο, ώστε τέτα-τέτ να μιλήσουμε και να δούμε ποιος χρωστάει. Εγώ δεν χρωστάω σε κανένα. Αυτός χρωστάει σε μένα και δεν με πληρώνει. Όπως χρωστούσε και σε όλους τους παίχτες την προηγούμενη χρονιά και όποιον παίχτη ζητούσε τα χρήματά του, τον άφηνε ελεύθερο. Και μιλάμε για φτωχόπεδα παιδιά. Τον Κούστα τον άφησαν ελεύθερο, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή μετά. Τον Νικολιά τον άφησαν ελεύθερο, τον κράτησαν. Άφησαν τον Κοτζαμανίδη 21 ετών και πήραν ένα παιδί 33 ετών που είχε αποφασίσει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και το χειρότερο απ' όλα, εμείς κάναμε προετοιμασία στο Καρπενήσι επί 7 χρόνια, επί 20 μέρες. Και μια χρονιά κάναμε και δύο προετοιμασίες. Πήγανε πενθήμερη εκλογή, πενταήμερη προετοιμασία 6 ημερών στο Καρπενήσι. Αυτοί οι λεφτάδες, οι εκατομμυριούχοι που θα σώσουν την ΑΕΛ. Και πού είναι αυτοί οι άλλοι με τη Free ΑΕΛ και που θα τους έσωσε ο νέος ιδιοκτήτης που θα γέμιζε και το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω άλλη μια φορά. Κούγια θα λένε και θα κλαίνε εδώ. Τέλος, όπως τόνισε ο κ. Κούγιας, μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί ραντεβού στο επιμελητήριο μεταξύ των δύο πλευρών. Ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Θεσσαλίας που ξεκίνησε από το Βόλο. Του πρώτου διεθνού ποδηλατικού γύρου Θεσσαλίας, Εξάλκο και Βαλκανιονίκης η Μπουρεσάνα την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Συγχαρητήρια! Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο πρώτος διεθνής ποδηλατικός γύρος Θεσσαλίας του Ροφθέσσαλη 2023 το μεσημέρι της Κυριακής με τον τερματισμό και των ανδρών που τερμάτισαν μία ώρα περίπου από τις γυναίκες στο πάρκο Χατζηχαλάρ. Πρώτος διεθνής ποδηλατικός γύρος Θεσσαλίας Εξάλκο, Tour of Thessaly Εξάλκο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας αλλά και την Διεθνή Ομοσπονδία, την Βαλκανική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, τον πρόεδρό της, όλους τους πρόεδρους που ήρθαν εδώ σήμερα από τις χώρες των Βαλκανίων. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια βαλκανικοί αγώνες γίνονται εδώ στην Ελλάδα, γίνονται εδώ στη Θεσσαλία. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές, να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την Εξάλκο και όλους τους χορηγούς οι οποίοι συνέβαλαν να γίνει αυτός ο αγώνας. Μεγάλος αγώνας, 11 χώρες από όλα τα Βαλκάνια και την Κύπρο και 10 επιπλέον ομάδες, 171 αθλητές, διανύσαν συνολικά 575 χιλιόμετρα σε όλη τη Θεσσαλία και περάσαν από εμβληματικά σημεία όπως τα Μετέωρα, όπως η Λίμνη Πλαστήρα, όπως το Πύλιο και το λιμάνι του Βόλου, όπως η Λάρισα, από τη Λάρισα, τη Λίμνη Πλαστήρα, και περνάνε τώρα από τα Φάρσαλα, τη Λίμνη Κάρλα, από τα Φάρσαλα και θα τερματίσουν στη Λάρισα.
Είχαμε εδώ πέρα πολλές αποστολές. Ταυτόχρονα γίνεται ένας ποδηλατικός γύρος τώρα εδώ πέρα σε μικρά παιδιά και εφήβους που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα και συνοδεύουν τους άλλους αθλητές. Του χρόνου θα έχουμε αυτόν τον αγώνα μέσα στον Απρίλιο από τις 2 στις 7 Απριλίου που θα είναι σημαντικός. Θα έχει μπει στο καλεντάρα του παγκόσμιου της Παγκόσμιας Ομοσποδήλας Ποδηλασίας, ούτως ώστε να παίρνουν βαθμολογία που να μετράει στη συνολική τους απόδοση για να πάνε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Θεσσαλία ανεβαίνει πιο ψηλά, ανεβαίνει ψηλά με έναν διεθνή αγώνα, μεγάλο αγώνα, και ο αθλητισμός δίνει χρόνια στη ζωή, ζωή στα χρόνια, είναι μεγάλη δύναμη, είναι μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο, είναι διεθνής γλώσσα της ειρήνης, του πολιτισμού, της συνεργασίας, της αγάπης, της φιλίας, της προσπάθειας και της δημιουργίας. Η ποδηλατική φιέστα ξεκίνησε νωρίς το πρωί για τις μικρές κατηγορίες και έπειτα γύρω στη μία πήραν γυναίκες. Σημειωθεί οι πρώτοι δύο νικητές του αγώνα των ανδρών. Είναι Έλληνες ο Νικηφόρος Αρβανίτου και ο Νικόλαος Μιχαηλιδράκος. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.